Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι συνδεδεμένο άμεσα και με την οικονομική κρίση. Ο τομέας της θέρμανσης, που είναι μαζί με τα καυσαέρια των αυτοκινήτων μια μεγάλη πηγή ρύπανσης, πρέπει να εξεταστεί. Λόγω της οικονομικής κρίσης και της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο στην Ελλάδα, οι πολίτες, προκειμένου να ζεσταθούν, στράφηκαν σε άλλες πηγές, όπως τις ξυλόσομπες και στα τζάκια. Όμως, επειδή και τα καυσόξυλα ήταν ακριβά ή δεν είχαν χρήματα για να αγοράσουν, έκαιγαν τους προηγούμενους χειμώνες ό,τι έβρισκαν. Παλιά έπιπλα, πόρτες, παράθυρα. Οι εθάλοι και τα μικροσωματίδια έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια του συναγερμού. Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις, την κυριολεξία. Όμως, από την καύση αυτών των υλικών, τα οποία είχαν επάνω βερνίκι και χρώματα, ο αέρας δηλητηριάζονταν στην κυριολεξία από χημικές ενώσεις, άκρως επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Ήδη τα κρούσματα με ασθένειες που αφορούσαν το αναπνευστικό είχαν εκατοντοπλασιαστεί. Το φυσικό αέριο, που είναι σχετικά πιο καθαρή μορφή καυσίμου στην Ελλάδα, δεν υπάρχει δίκτυο που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει όλες τις κατοικίες. Έτσι, η κατανάλωση φυσικού αερίου είναι μικρή και η Ελλάδα πληρώνει πρόστιμα γιατί δεν καταναλώνει ετησίως το αέριο που έχει συμφωνήσει. Η οικονομική κρίση, λοιπόν, συμβάλλει και στη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Ευχαριστώ.